ιδιαίτερα προϊόντα που έχετε. Ναι. Τα αλήματά μας των θαλασσινών ήταν μια πολύ καλή σειρά που δημιουργήσαμε πέρυσι. Είναι αλήματα με πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε καπνισμένα αυγά βακαλάου, δηλαδή ένας φυσιολογικός ταραμάς που κυκλοφορεί στο εμπόριο έχει 6, 7, 10%. Mm-hmm. Αυτό είναι μια μους ταραμά με 25% αυγό, οπότε είναι κάτι πολύ δυνατό. Διατηρείται εκτός ψυγείου, είναι 100 γραμμάρια μπορεί να πετάξει, οπότε είναι ένα πολύ καλό προϊόν για καλοκαίρι και mm-hmm. για τον κόσμο που δεν ξέρει. Άλυμα σολομού με βάση τον ταραμά. Άλυμα μπακαλιάρου με σκορδαλιά. Αυτό είδα και εγώ χθες στα βαζάκια που μελετούσα. Ο σολομός και ο μπακαλιάρος έχουν μέσα πραγματικό ψάρι. Έχουν ψάρι μέσα. Έχουν ψάρι, ναι. Εκτός από τα αυγά. Έχουν ψάρι, ναι. Ναι. Και ο σολομός και ο μπακαλιάρος με τη σκορδαλιά. Ναι. Πρωτότυπο αυτό, πολύ πρωτότυπο. Ναι. Μετά εκτός από τις ντοματοπιπερνιές που είδαμε και τις μέλιτζανοπιπερνιές. Είναι έχουμε πιπερνιές, τον τόνο Αλωνίσου. Το φιλεταρισμένο τόνο από την Αλωνίσου σε έξτρα βαρθένο ελαιόλαδο, στο δικό μας ελαιόλαδο, το κολυμπάρι. Mm-hmm. Είναι ολόκληρα φιλέτα του ψαριού. Mm-hmm. Πόσο κοστίζει ένα τέτοιο? Όχι, ανάλογα πού. Είμαστε εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, ψητές μελιτζάνες λοιπόν και ψητές πιπεριές. Ναι, ψητές πιπεριές. Αυτό θέλω να, εδώ θέλω να μείνουμε. Πιπεριές Φλωρίνης από τη Φλόρινα γράφουμε εμείς mm-hmm. και ναι. Το τονίζουμε, είναι μια ειρωνία προς την, γενικά προς την αγορά mm-hmm. ότι οι πιπεριές Φλωρίνης δεν είναι από τη Φλόρινα και αν γυρίσετε από πίσω τις περισσότερες πιπεριές στο σούπερ μάρκετ. Ναι, είναι από αλλού, Τουρκία. Ναι, είναι εισαγόμενες και αυτό δεν είναι πολύ καλό για μας και τη Φλόρινα. Έχουν μείνει πολύ λίγοι παραγωγοί στη Φλόρινα να παράγουν πιπεριές. Ναι. Ναι, και γενικότερα στον ομό, ναι. Λίγη στην Αριδαία και είναι ένα προϊόν το οποίο θα πρέπει να είμαστε περήφανοι και για αυτή την μακριά κόκκινη πιπεριά, mm-hmm. αλλά και για την άλλη που δίνει τον Μπούκουβο. Ναι, σωστό. Και δεν υπάρχουν πλέον παραγωγοί για ίσως το μοναδικό ελληνικό μπαχαρικό. Άρα έχει δημιουργηθεί οικοτεχνία όπου φτιάχνει, πιπεριές Φλωρίνης από τη Φλόρινα. Και ενισχύει τους παραγωγούς εκεί. Ναι. Μάλιστα. Λιαστές ντομάτες. Λιαστές ντομάτες από τη Δράμα. Ελληνικές λιαστές ντομάτες και όχι ντομάτες ελληνικής παρασκευής. Είναι και η πρώτη ύλη ελληνική και αυτό είναι επίσης ένα πολύ βασικό συστατικό για τις λιαστές ντομάτες που κυκλοφορούν. Ναι. Δεν αρκεί να γίνονται εδώ, αρκεί να είναι από εδώ. Ναι. Το αρκεί. Δεν σημαίνει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα δεν είναι καλά, αλλά. Ναι. Όχι, εντάξει, το θέμα είναι να αξιοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε κι εμείς κάτι που να μπορούμε να εξάγουμε και να καταναλώνουμε στον τόπο αντί να εισάγουμε προϊόντα. Ακριβώς. Αυτό να γίνει. Ξίδι από ξινόμαυρο, συγγνώμη, ένα κρασόξιδο από ξινόμαυρο που φτιάχνεται στο Γιανακοχώρι από τον Κυριάννη, τον Μουτάρι. Mm-hmm. Είναι τα παλιά του ξινόμαυρα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχουν κάνει την τιμή. Εξαιρετικά. Και τον μπαλσάμικο επίσης. Ναι. Και έχει ένα πολύ ωραίο χρώμα αυτό το ξύδι. Ναι, έχει ένα πολύ ωραίο χρώμα. Ναι. Κρόκο Κοζάνης βλέπω, μαστίχα. Μαστίχα, χίου, κυδονόπαστο από τις γουμένισες. Κυδονόπαστο από τις γουμένισες. Ναι, τοπικό παραδοσιακό γλυκό. Ορίστε, φαίνεται η διαφορά πάντως, έτσι και μόνο που το βλέπεις. Είναι σπιτικό. Ναι. Η παραγωγή μας. Και δεν λέει γλυκόζι μέσα. Πουρές κυδονιού, ζάχαρη, καρύδια. Αυτό είναι μόνο. Και στο χρώμα μάλλον φαίνεται η διαφορά. Ωραία. Η παραγωγή μας μαλώνουν όταν λέμε, παιδιά, αυτό που έχετε κάνει είναι σαν σπιτικό. Μα είναι σπιτικό. Είναι σπιτικό, βέβαια. Πετιμέζι της Μαριάννας, λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία και αυτό. Ωραία. Και μετά έχουμε στα γρήγορα, λέμε, τις μαρμελάδες. Μαρμελάδες. Μέλια. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο pop κολυμπάρι. Αυτό το αγαπημένο, ναι, το έχω ακούσει πολύ να το συζητάνε αυτές τις μέρες. Αυτό το βιολογικό. Ναι, Ηλιάς Έργων, βιολογικό pop κολυμπάρι, είναι η ναυαρχίδα μας. Είμαστε περήφανοι για όσο τίποτα άλλο για αυτό το προϊόν μας. Εδώ το έχετε για μυρωδιά, το έχουμε, ναι, για να μυρίσω, το έχουμε βάλει τώρα. Είναι ανοιχτό και τι χάνει. Τι χάνει, αλλά εντάξει, ναι. Έχει ακόμα πολύ δύναμη. Ναι. Και από τη Σύρο Κάπαρη. Από τη Σύρο Κάπαρη, Καπαρόφυλλα, ναι. Μάραθο. Λοιπόν, μ' αρέσει όταν κοιτάω αυτά τα πρωτοπολία, γιατί πραγματικά θυμάμαι τι παράγει η Ελλάδα. Δηλαδή, θυμάμαι τι δύναμη έχει η παραγωγή κάθε τόπου και είναι μια μικρή ελπίδα. Πραγματικά, αν θα καταφέρουμε να παράγουμε προϊόντα τα οποία να αποκτήσουν αξία για τους Έλληνες και να αποκτάνε και αξία και για το εξωτερικό, νομίζω ότι έχουμε βρει μια βιομηχανία που θα μπορέσει σταδιακά να μας δώσει δύναμη, να πατήσουμε στα πόδια μας και να ξεπεράσουμε τις κρίσεις και ηθικής και χρημάτων. Από το Sunny Resort, καλή επιτυχία στο έργο. Ευχαριστούμε πολύ.